Καλημερίζω στο σημείο αυτό την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μιλάκη, για αυτή την συνάντηση εργασίας που έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης για τη δικτύωση όλων των φορέων αναφορικά με την πρόληψη της διαδικτυακής παρενόχλησης και κακοποίησης παιδιών και εφήβων. Με δράσεις και εκδηλώσεις, κυρία Μιλάκη, σε όλη την Κρήτη, έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δολγεράκη. Καλημέρα, Σοκρατές. Ναι, πραγματικά οι δράσεις αυτές συνεχίζονται. Πρέπει να πούμε ότι είχαν ξεκινήσει τον περασμένο χρόνο σε συνεργασία με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τον ψυχολόγο της Δίωξης, τον κύριο Γιώργο Νάκο, ο οποίος είχε ανταποκριθεί στο αίτημα της Περιφέρειας να μιλήσουμε αρχικά για τη συνένεση και στη συνέχεια για την βία μέσω του διαδικτύου. Και αυτός είναι ο δεύτερος κύκλος ενημερωτικός που κάνουμε, που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Το Μάιο θα έχουμε μια καινούργια ενότητα για το Ηράκλειο και τα Χανιά και ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον δεδομένης και της μεγάλης ανταπόκρισης των σχολείων που μας ζητούν συνεχώς καινούργιες επισκέψεις από τον κύριο Νάκο και ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνάντηση εργασίας που έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης, ουσιαστικά το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας και η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας προσπαθεί με κάποιο τρόπο να διασυνδέσει τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη και αμεσότερη ανταπόκριση σε κάποια συμβάντα που μπορεί να διαχειριστούν, αλλά και πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Οι φορείς που συμμετείχαν, εκτός από την ελληνική αστυνομία και το Γραφείο Ενδοκτυνιακής Βίας της Ελλάς, ήταν και το ΙΤΕ. Στο ΙΤΕ έχουμε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, mm-hmm. που συντονίζεται από το ΙΤΕ και το οποίο δημιουργεί και application και εφαρμογές στο κινητό που αφορούν τα έμφυλα στερεότυπα. Αυτή την περίοδο, τον Ιούνιο, ετοιμάζεται να βγει στην δημοσιότητα και να διαδοθεί ως υλικό εκπαιδευτικό στα σχολεία, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά, ένα application που αφορά τα διλήμματα, τα challenges κλπ. Που υπάρχουν μέσω του διαδικτύου. Επίσης η κυρία Παπαδακάκη από το ΕΛΜΕΠΑ, όπως και άλλοι φορείς του Πανεπιστήμιο Κρήτης, που κάνουν πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και ασχολούνται ως διεπιστημονικές ομάδες, θεραπευτικά, συμβουλευτικά κέντρα με αυτά τα ζητήματα, εμείς απλά προσπαθούμε να τους διασυνδέσουμε και να τους φέρουμε πιο κοντά για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την διαδικασία διερεύνησης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα. Να πούμε ότι από σήμερα όλη αυτή η κινητοποίηση και στο πλαίσιο της εβδομάδας πρόληψης της διαδικτυακής κακοποίησης παιδιών και εφήβων, τα έχουμε πει ούτως ή άλλως τόσο αναλυτικά με τον ψυχολόγο της γραμμής βοήθειας, τον κύριο Κορμά, τις προηγούμενες ημέρες, και είναι σοκαριστικά τα όσα λέει για τις δράσεις, τη δράση και των παιδιών και των γονιών του συνόλου της κοινωνίας, ότι σήμερα θα βρίσκεστε, η δραστηριότητα αυτή θα βρεθεί σε εξέλιξη στο Τζερμιάδο, έτσι. Τζερμιάδο, ακριβώς. Προσπαθούμε να εμπλέξουμε και πιο απομακρυσμένες περιοχές και όχι μόνο τα αστικά κέντρα. Εκεί υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη ενδεχομένως. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχει και μια έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι για να αποτραπεί η διαδικτυακή βία εναντίον των παιδιών, εκτός από την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενημέρωσης κλπ., εκείνο που ουσιαστικά θα πρέπει να στηρίξουμε είναι οι δεξιότητες ζωής, η αυτοπεποίθησή τους, η ενσυναίσθηση, η διαχείριση των συναισθημάτων τους, αυτό που ονομάζεται συναισθηματική νοημοσύνη. Ο λόγος και ο ρόλος ο δικός μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή τους, να βρουν το θάρρος να μιλήσουν στους γονείς τους, που αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να τους βοηθήσουν. Οι γονείς να έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν χωρίς πανικό, και με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσουμε τη βία, να εκπαιδεύσουμε κοινωνικά τους πολίτες και να σταματήσει αυτή η θυματοποίηση παιδιών και ενηλίκων σε θέματα κακοποίησης. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον και βλέπω από το πρόγραμμα είναι ότι, επειδή έκανα μια αναφορά στο Τζερμιάδο, ότι δεν είναι μια απλή εκδήλωση που ξεκινάει μια συγκεκριμένη ώρα, τελειώνει σε μια συγκεκριμένη ώρα, εκεί ανακατεύονται όλα τα πράγματα. Λέει, ας πούμε, 10 με 12 το μεσημέρι,
ότι στο Λύκειο Τζερμιάδο οι μαθήτριες και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα ακούσουν πολλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ακολουθεί και πάλι στο Τζερμιάδο από τη 1 μέχρι και τις 2. Δεύτερη ενημέρωση ευαισθητοποίηση με εκπαιδευτικούς από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο, και ακολουθεί 1/3 με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Και έτσι ξεκινάει το πρόγραμμα, δηλαδή και με μαθητές και με εκπαιδευτικούς και γονείς, αυτό που είπατε πριν από λίγο σε αυτό το τρίπτυχο και στις υπόλοιπες περιοχές. Απλά να πω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 5-25 Απριλίου, κάτι ανάλογο θα γίνει στην περιοχή του Περάματος στο Ρέθυμνο. Την Παρασκευή στην αίθουσα του Περιφερειακού Επίσης Συμβουλίου και το Σάββατο. Είναι εκπαίδευση των στελεχών της περιφέρειας αυτή τη φορά. Mm-hmm. Γιατί εκπαιδεύονται και ενήλικες σε αυτό και στελέχη της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Θα γίνει επίσης την Παρασκευή στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου της Επισκοπής Ρεθύμνου και το Σάββατο 27 Απριλίου στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας των Κάτω Ασιτών. Σε αυτή την προσπάθεια, κάθε προσπάθεια είναι απαραίτητη, είναι χρήσιμη, είναι πολύτιμη όταν μιλάμε για τα παιδιά μας. Ακριβώς, και προστάθηκε και το Σάββατο το ΕΛΜΕΠΑ. Αν είχατε την ευκαιρία, κυρία Δουργεράκη, να παρακολουθήσετε τον κύριο Νάκο στον τρόπο που κάνει αυτή την διάδραση με το κοινό του, είτε είναι παιδιά είτε είναι ενήλικες, και τον βιωματικό κυρίως τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση, γιατί δεν είναι μια ομιλία, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ διαδραστικό, συμμετέχουν γονείς και παιδιά, και μέσα από τη συζήτηση και τα παραδείγματα που δίνει εκείνος από πραγματικά περιστατικά που έχουν συμβεί μπορεί να δώσει και τις λύσεις για συγκεκριμένα ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάω όλα αυτά τα σημαντικά και τα σπουδαία και σας καλημερίζω. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που δίνουμε στον κόσμο, κυρία Μιλάκη. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, την καλημέρα μας.